Εδώ είμαι πάλι για να ολοκληρώσουμε επιτέλους τα Summer Essentials, γιατί ειλικρινά μου έχουν βγει πάρα πολύ μεγάλα τα βίντεο και αναρωτιέμαι, αφού σας έχω δείξει όλα τα προϊόντα που αγαπώ, τι θα έχω να λέω όλο το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, λοιπόν, άφησα για το τέλος τα καλύτερα, τα κραγιόν και τα βερνίκια νυχιών, οπότε πάμε να αρχίσουμε γρήγορα. Τέλος αυτού του τεράστιου βίντεο, σας άφησα τα κραγιόν και τα προϊόντα για τα νύχια. Θέλω να αρχίσω με τα προϊόντα για τα νύχια. Θέλω να αναφερθώ σε βάση και το coat. Σαν βάση χρησιμοποιώ και έχω τελειώσει και θεωρώ ότι είναι εξαιρετική βάση από την Essence, τη Studio Nails, την Ultra Strong Nail Hardener. Είναι αυτή εδώ η βάση, ασημένια, για σημή. Τη βρίσκεται στα Hondos και δεν έχω να πω πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ οικονομική, κάνει τα νύχια πιο σκληρά, τη βάζω non-stop τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον και θεωρώ ότι είναι αυτή που κρατάει τα νύχια μου σε μία καλή κατάσταση, γιατί με το gel που έκανα, άθλια τα νύχια μου, βγήκαν πάρα πολύ λεπτά σαν φλούδες και ενώ είναι σαν φλούδα, το νύχι ακόμα δεν σπάει, απλά τα έχω κοντίνει λίγο και νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Και έχω και δύο βάσεις, οι οποίες είναι και οι δύο πολύ καλές, δίνουν ωραίο αποτέλεσμα τύπου gel. Και η μία είναι από την Essence, είναι η Ultra Gloss Nail Shine, αυτή εδώ. Και η άλλη είναι από την Catrice, είναι η Gel Like Top Coat. Και οι δύο, αυτή εδώ πρέπει να γύρω στα 3,5 ευρώ και αυτή το ίδιο. Είναι πολύ καλές και οι δύο. Προτιμώ ένα τσακ περισσότερο της Catrice, γιατί δίνει πολύ σκληρό αποτέλεσμα, δεν σπάει τον νύχι, αλλά και αυτή της Essence είναι πολύ καλή. Και γενικά εγώ το καλοκαίρι, ή μπλε θα βάλω, ή φούξια θα βάλω. Ένα από αυτά τα δύο. Είμαι κορίτσι του μπλε, αναγκαστικά, και έχω να σας δείξω 4 αγαπημένα βερνίκια για αυτό το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι είναι και τα 4 must have. Το πρώτο είναι από την Essie. Είναι αυτό που φοράω τώρα στα νύχια μου. Είναι από την καλοκαιρινή του σειρά και είναι το Strut Your Stuff. Φοβερό. Αυτό εδώ πέρα το χρώμα που βλέπετε στα νύχια μου είναι μία στρώση. Είναι πάρα πολύ opaque. Δεν το έχω ξαναδεί σε βερνίκι με μία στρώση να βγαίνει τόσο opaque. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και τα άλλα 3 είναι μπλε. Το ένα είναι από τα H&M. Είναι αγαπημένο. Δεν ξέρω σε πόσο αγαπημένα μπορεί να το έχετε δει, αλλά νομίζω ότι έχουν καταργήσει και το κρατάω με νύχι και με δόντια να το βάλω άλλες 3-4 φορές γιατί τόσο έχει μέσα. Είναι το, πώς λέγεται, Vavavoom, κάπως, όχι, ψέμα. Το Blue My Mind είναι αυτό εδώ, ένα πάρα πολύ ωραίο μπλε και βρήκα ακριβώς το ίδιο στα Sephora. Βέβαια το Sephora είναι μια σκατούλα και κάνουν 5 ευρώ, ενώ αυτό κάνει 5 ευρώ και έχει μέσα πόσο ml. Έχει μέσα 9 ml, ενώ νομίζω τον Sephora έχουν 5, κάπου εκεί. Και έχω και δύο φοβερά μπλε, φοβερά. Το ένα είναι από την Nail Sync, είναι το, από τη σειρά Concrete, είναι αυτό εδώ. Και είναι το Stonehenge, φοβερό μπλε, δίνει σαγραίο αποτέλεσμα. Πολύ έντονο μπλε, τέλειο. Και το άλλο είναι μια πολύ οικονομική εκδοχή, είναι από την Golden Rose, από την καινούργια τη σειρά, το Color Expert. Είναι το νούμερο 51, αυτό εδώ το μπλε, φοβερό και αυτό. Όλα αυτά τα μπλε που σας έδειξα δίνουν πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα στα νύχια, όλοι κοιτάνε τα νύχια σου. Και μετά έχω πάρα πολλά φούξια καιρό να σας δείξω. Θεωρώ ότι το Baby Pink φέτος έπαιξε πολύ σε όλα, στα ρούχα, στα νύχια, στα χείλη. Και έχω δύο να σας δείξω, πολύ αγαπημένα. Το ένα είναι από την Essence, το Color & Go στην απόχρωση έχει φύγει, αλλά ένα ροζ τέτοιο έχει. Και το άλλο είναι από την Kiss Kiss, είναι το νούμερο 315, αυτό εδώ το Baby Pink. Έχει και ένα πολύ καλό E16, ακριβώς ίδιο, πολύ οικονομικά αυτά. Ένα πολύ ωραίο ροζ το οποίο κοραλίζει και φαίνεται καταπληκτικό στο pedicure, έτσι με μαύρισμα είναι εξαιρετικό. Είναι από τη GT Cosmetics, είναι το νούμερο 470, αυτό εδώ.
Και μετά έχω να σας δείξω τρία φοβερά φούξια. Το ένα είναι, δίνει και αυτό σαγρέ αποτέλεσμα, έχει και λίγο glitter μέσα. Είναι το Sugar Matte, από τη Sugar Matte σειρά της Redoue, αυτό εδώ. Και είναι το νούμερο 285. Φοβερό, φοβερό βερνί και ελπίζω να φαίνεται. Και έχω και δύο φούξια, γενικά για pedicure προτιμώ το φούξια, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι πάει με πιο πολλά. Και το ένα είναι από τη GT Cosmetics, το νούμερο 05, που είναι έτσι ένα νέο φούξια που μοβίζει λίγο. Και το άλλο είναι από την Golden, όχι ψέμα, από την Beauty Line Cosmetics, το νούμερο 552, κλασική αξία. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και πάμε στο αγαπημένο μου θέμα που είναι τα κραγιόν. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι μπορείς να παίξεις πάρα πολύ με τα κραγιόν, όπως και με τα νύχια. Νομίζω για φέτος το καλοκαίρι, 4 είναι οι αποχρώσεις που εγώ θα ξεχώριζα και θεωρώ και must have. Νομίζω είναι ένα ροζ, ένα έντονο ροζ, ένα έντονο φούξια, ένα έντονο πορτοκαλί ή κοραλί, ανάλογα τι νομίζετε ότι σας πάει στο δέρμα, και ένα νουτ, το κατάλληλο νουτ, ώστε να αναδεικνύει το μαύρισμα που έχετε. Ναι, θα μιλήσουμε και για nudes. Έχω να σας δείξω πάρα πολλά κραγιόν. Ξέρετε ότι θα μπορούσα να μιλάω για ώρες. Να ξέρετε ότι αυτά που θα σας δείξω τα περιόρισα. Είχα να σας δείξω και άλλα, αλλά είπα να περιοριστώ σε αυτά που θα φορέσω αυτό το καλοκαίρι πάρα πολύ. Βέβαια, τώρα μου πεις το καλοκαίρι, έχουν μείνει 2-2,5 μήνες ακόμα για το καλοκαίρι. Πότε θα προλάβω να τα βάλω όλα αυτά, δεν έχει σημασία, θα βρω το χρόνο. Θέλω να αρχίσω με τα έντονα ροζ και αγαπημένο και πέρσι και φέτος είναι ένα φοβερό κραγιόν. Είναι από τη MAC, είναι το Candy Yum Yum. Δεν το βρίσκεις πουθενά αλλού, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, που έχω ψάξει τα κραγιόν λίγο τι παραπάνω. Τουλάχιστον στην Ελλάδα, έτσι. Και είναι αυτό που φοράω και στα χείλη μου κιόλας. Είναι αυτό εδώ το πρώτο. Είναι matte, είναι ροζ, είναι έντονο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το επόμενο είναι από την Lancôme, είναι από τη σειρά Rouge in Love. Είναι το νούμερο 361, είναι, λέγεται Pink Bonbon, το θυμάμαι. Είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο ροζ και είναι το δεύτερο στη σειρά που έχω. Αυτό εδώ, αυτό είναι πιο ενυδατικό, πιο φορέσιμο από το Candy Yum Yum. Το τρίτο που έχω να σας δείξω είναι από τη Seventeen, είναι ροζ, ίσως όμως λίγο κοραλίζει και το φορούσα στο βίντεο που σας έλεγα πώς μπορούμε να κάνουμε τα μάτια μεγαλύτερα και πάρα πολλές με ρωτήσατε ποιο είναι. Είναι αυτό εδώ λοιπόν από τη Seventeen, είναι matte και είναι το νούμερο 06, είναι αυτό εδώ πέρα, θεωρώ ότι πάει σε όλα τα δέρματα αυτό το κραγιόν, είναι φοβερό. Και το τελευταίο είναι ένα που φουξίζει λίγο, αλλά παραμένει στη ροζ κατηγορία. Είναι από την Aiden. Είναι τα liquid lipsticks, τα οποία είναι πάρα πολύ long lasting κλπ. Και είναι το νούμερο 10. Είναι αυτό εδώ. Και τώρα θέλω να περάσουμε στα πολύ έντονα φούξια. Το φούξια είναι το χρώμα που φοράω πιο πολύ το καλοκαίρι. Νομίζω ότι πάει πολύ στην επιδερμίδα μου. Νομίζω ότι πάει σε όλες τις επιδερμίδες βασικά. Και σε βγάζει από την εύκολη θέση γιατί νομίζω συνδυάζεται με όλα. Όπως σας είπα και για τα νύχια. Και έχω να σας δείξω πάρα πολλά. Εντάξει, μεγάλη αγάπη για αυτό το καλοκαίρι. Είναι ένα φοβερό προϊόν. Είναι από την Aqua, από την Makeup Forever, το Aqua Rouge. Είναι στην απόχρωση 13. Είναι ένα σταθερό κραγιόν. Και είναι αυτό εδώ ακριβώς. Το πρώτο. Εντάξει, δεν έχω να πω πάρα πολλά. Το χρώμα είναι φανταστικό. Έχει και ένα φανταστικό πορτοκαλί. Μένει για ώρες. Κάνει τα χείλη να φαίνονται σαν ψεύτικα. Τι άλλο θες. Το επόμενο είναι ένα κλασικό φούξια. Νομίζω οι περισσότεροι που ασχολούνται με τα κραγιόν της MAC σίγουρα θα το έχουν στη συλλογή τους. Και είναι το Girl About Town, πολλά χρόνια αγαπημένο αυτό το κραγιόν. Μέχρι που ανακάλυψα ότι υπάρχουν και πιο έντονα και το άφησα λίγο στην άκρη. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο φούξια που έχω καταλήξει να το φοράω την ημέρα γιατί θεωρώ ότι δεν είναι πλέον τόσο έντονο. Αλλά είναι έντονο. Και είναι το δεύτερο, είναι πιο ενυδατικό αυτό, πολύ ωραίο για καλοκαίρι. Το τρίτο είναι από τα Sephora, είναι από τη MAC σειρά, η οποία εντάξει είναι καταπληκτική, το ξέρετε, και είναι το νούμερο 12, είναι αυτό εδώ, ελπίζω να φαίνεται, και είναι το τρίτο. Κοιτάξτε απόδοση, δεν πάει πουθενά, μένει στα χείλη για ώρες, είναι άκρος καλοκαιρινό και νομίζω έχει και το 13, το οποίο είναι ακόμα πιο έντονο φούξια. Και το επόμενο είναι ένα πολύ ενυδατικό κραγιόν, πολύ ζουμερό, πολύ juicy και είναι από την Mimimi Cosmetics, το νούμερο 07 Hot Magenta. Είναι αυτό εδώ
Και έχω να σας πω ότι ενώ όλο το χειμώνα είχα κολλήσει με τα πιο ματ κραγιόν, τώρα το θέλω το πιο ενυδατικό για καλοκαίρι. Κοιτάξτε απόδοση, ενώ είναι ενυδατικό κραγιόν, κοιτάξτε χρώμα, κοιτάξτε ένταση, κοιτάξτε. Είναι φοβερό. Και επειδή τα φούξια κραγιόν που μοβίζουν είναι πολύ μόδα τελευταία, έχω να σας δείξω δύο, το οποίο είναι το ένα dupe για το άλλο και είναι από τη MAC το πρώτο, είναι matte και είναι το Flat Out Fabulous, είναι εξαιρετικό προϊόν, εξαιρετικό κραγιόν και είναι αυτό εδώ. Αλλά εντάξει, επειδή θέλω να δείχνω και πιο οικονομικές επιλογές, νομίζω ότι τις Golden Rose το νούμερο 13, που είναι αυτό εδώ, ακριβώς δίπλα, είναι ακριβώς ίδιο χρώμα, στα χείλη δεν φαίνεται καμία διαφορά και νομίζω ότι σαν υφή μου αρέσει καλύτερα αυτό από τις MAC. Και αυτά έχουν 4 ευρώ, μπορείτε να τα βρείτε, που 4, που 18,5 που κάνουν τις MAC. Και πριν περάσω στα υπόλοιπα κραγιόν, ήθελα να σας δείξω ότι προσπαθώ με μαντιλάκι πόση ώρα να βγάλω τις Makeup Forever και δεν βγαίνει με τίποτα, είναι εξαιρετικό προϊόν. Το βγάζω και επανέρχομαι. Ένα κραγιόν ανεξαιρέτως χρώματος και κατηγορίας κλπ, το οποίο είναι must have για το καλοκαίρι, είναι κάθε καλοκαίρι στα καλλιντικά μου, δεν φεύγει ποτέ, είναι άκρος καλοκαιρινό φόρεμα, πήγα να πω, χρώμα, είναι το Impassioned από τη MAC. Εντάξει, είναι ένα, αυτό εδώ είναι ένα κραγιόν το οποίο σε κάθε τόνο επιδερμίδας και χείλη φαίνεται διαφορετικό, σε άλλους φαίνεται πιο κοραλή, σε άλλους πιο ροζ. Παρ' όλα αυτά είναι το απόλυτο καλοκαιρινό κραγιόν. Αν μου έλεγαν ένα κραγιόν για το καλοκαίρι να διαλέξω, σίγουρα θα ήταν αυτό. Βασικά δεν θα μπορούσα να διαλέξω, αλλά θα ήταν αυτό. Και θέλω να σας δείξω και ένα κοραλί, το οποίο όταν το φοράγα το καλοκαίρι έπαιρνα πολλά κομπλιμέντα. Είναι αυτό εδώ, εντάξει, είναι πάλι από τη MAC, γιατί συγγνώμη που είναι τα περισσότερα MAC, αλλά ξέρω ότι είναι αγαπημένη μου εταιρεία. Οπότε και τα κραγιόν που φοράω πιο πολύ είναι από αυτή την εταιρεία. Και είναι το Vegas Vault. Είναι έτσι ένα πορτοκαλί, το οποίο κοραλίζει αρκετά βέβαια. Και για τέλος έχω ένα έντονο, έντονο πορτοκαλί, που θεωρώ ότι αν είστε μελαχρινοί, με μαυρισμένο δέρμα, δεν θα έπρεπε να φοράτε κάτι άλλο, μόνο πορτοκαλί. Τα αγαπώ τα πορτοκαλί στις πολύ μελαχρινές κοπέλες. Και είναι από τα Sephora, είναι πάλι από τη MAC σειρά, την οποία την αγαπώ, και είναι το νούμερο 16, είναι αυτό το τελευταίο. Και πάμε να σας δείξω και τα τρία νούτ που αγαπώ. Δεν το πιστεύω ότι το λέω αυτό εγώ, αλλά τέλος πάντων. Όχι, ειλικρινά, το καλοκαίρι όταν έχω πιο μαυρισμένο δέρμα, μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω νουτ κραγιόν, γιατί θεωρώ ότι κάνει τα χείλη να δείχνουν πολύ σαρκώδη. Οπότε η αποχρώση που προτιμώ δεν είναι νουτ-νουτ, δηλαδή το τύπου άσπρο κλπ. Είναι πιο ροζ, πιο ροδακινή, για να αναδείξουν και το μαύρισμα κιόλας. Αν έχω. Και τα τρία που έχω να σας δείξω είναι αρκετά οικονομικά, μπορώ να πω. Λοιπόν, το πρώτο, το οποίο ειλικρινά πρέπει να το πάρετε γιατί είναι φοβερό κραγιόν, είναι από την Glamourous, είναι αυτό εδώ. Η συσκευασία είναι αρκετά καλή, είναι γερή και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, είναι το νούμερο 24. Είναι το πρώτο που έχω, είναι πολύ ενυδατικό, πάρα πολύ ωραίο κραγιόν, αναδεικνύει τα χείλη τέλεια. Το επόμενο, το οποίο ίσως είναι το nude αγαπημένο όλων των εποχών, είναι από την Seventeen, είναι το 355. Είναι αυτό εδώ το ροδακινί που λίγο έτσι κάνει, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω, είναι το μεσαίο, πάρα πολύ ωραίο χρώμα για καλοκαίρι. Και γενικά αυτά τα nudes εγώ τα φοράω με ένα τσακ πιο σκούρο περίγραμμα και κάνουν πολύ ωραία διαφορά, πολύ ωραία αντίθεση. Και το τελευταίο είναι από την Golden Rose, από τη σειρά 2000 Lipstick, το νούμερο 126. Αυτό εδώ, το οποίο αυτό είναι έτσι λίγο πιο ροδακινή, πολύ ωραίο και αυτό. Και τα τρία τα αγαπώ εξίσου, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και με αυτά τα κραγιόν λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Αυτά ήταν τα Summer Essentials που έχω εγώ, τα προϊόντα δηλαδή που θα πάρω σίγουρα στο τσαντάκι μου όταν θα πάω διακοπές, που χρησιμοποιώ συνέχεια όλο το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε τι βαλίτσες παίρνω όταν πάω στο χωριό μου, έτσι, μετά από αυτό το βίντεο. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να μου γράψετε ποια είναι εσάς τα Summer Essentials, γιατί πάντα θέλω να μαθαίνω κάτι. Να σας πω ότι τα κλιπάκια που παίζουν στην εισαγωγή και λοιπά, είναι μέρη από το χωριό μου. Πόσο ωραίο χωριό έχω. Απλά ήθελα να σας το πω, γιατί τα παίζω συνέχεια και είναι πολύ ωραίες εικόνες και λοιπά, και ήθελα να το ξέρετε ότι είναι από το Μύτικα ή το Λακαρνανίας.
αυτά τα κλιπάκια. Αυτά είχα να σας πω, για τρίτη φορά το λέω αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, like αν σας άρεσε το βίντεο. Παίζει να κάνω και summer essentials με αξεσουάρ και λοιπά. Θα δούμε. Αυτά από μένα, φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας!